Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου και πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις του δελτίου μας. Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πατέρας έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια τη 42χρονη κόρη του και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει με ψαροντούφεκο. Δεν άντεχα να τη βλέπω να τυρανιέται και να λιώνει από τη σκλήρυνση κατά πλάκας που είχε από τα 14 της χρόνια, ομολόγησε. Ο εφιάλτης συνεχίζεται στη λωρίδα της Γάζας. Οι Ισραηλινοί βομβαρδίζουν δίχως έλεος για 19η ημέρα, σκοτώνουν άμαχο πληθυσμό και ισοπεδώνουν τα πάντα. Γεμάτα τα νοσοκομεία με βρέφη και παιδιά, με τους γιατρούς να κάνουν εγχειρήσεις μέχρι και στο πάτωμα, χωρίς φως και ρεύμα. Τα άγρια άλογα του Πεταλά. Ένα πρόβλημα που όχι μόνο παραμένει άλυτο, αλλά επιδεινώνεται διαρκώς. Ακόμη ένα άλογο νεκρό κοντά στο Καστράκι, χτυπημένο από όχημα. Είναι ευτύχημα που δεν έχουμε θρηνήσει ακόμα ανθρώπινες ζωές, δηλώνουν οι ειδικοί. Η Θεία Λένα επιστρέφει. Ο παραμυθένιος χαρακτήρας της Αντιγόνης Μεταξά αναβιώνει από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και την ηθοποιό Αγγελική Φράγκου και δίνει κουράγιο σε μικρούς και μεγάλους, στα παιδιά που το έχουν ανάγκη αλλά και τους γονείς τους. Σοκαρισμένη είναι η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα από τη δολοφονία μιας 42χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον πατέρα. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από τον αδελφό της στο διαμέρισμα όπου έμενε. Ο πατέρας της, ο οποίος επιχείρησε να αυτοκτονήσει με ψαροντούφεκο, ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι αυτό σκότωσε το παιδί του γιατί δεν άντεχε να το βλέπει να σιγολιώνει από τα 14 της, οπότε και έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας. Οι γείτονες και όλοι όσοι τους γνώριζαν δεν μπορούν να το πιστέψουν. Τρίτη απόγευμα, ώρα 6:30, η 42χρονη Κατερίνα υποδέχεται τον πατέρα της στο διαμέρισμά της. Η συνέχεια έμελε να είναι τραγική. Η γυναίκα που έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας ήταν καθυλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι. Ο πατέρας της μέσα σε λίγα λεπτά τη δολοφόνησε με τα ίδια του τα χέρια, στραγγαλίζοντάς την. Κατέβηκε ο σύζυγος, μήπως χρειάζεται να βοηθήσει και εκείνος. Δεν είμαστε, λέει, καλά ο αδερφός της. Δυστυχώς δεν είμαστε καλά. Ο αδερφός της 42χρονης γυναίκας, μόλις κάλεσε το ΕΚΑΒ, τηλεφώνησε στον πατέρα του για να τον ενημερώσει. Εκείνος όμως δεν απαντούσε στις επανειλημμένες κλήσεις. Έτσι κατευθύνθηκε με την αστυνομία στο διαμέρισμα του πατέρα του. Ο 69χρονος μετά τη δολοφονία της κόρης του επέστρεψε στο διαμέρισμά του στη Τούμπα και προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του με ένα ψαροντούφεκο. Εισερχόμενοι στο διαμέρισμά του, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στο πάτωμα της κουζίνας σε Μόφυρτο. Ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την κόρη του γιατί δεν άντυχε να τη βλέπει σε άσχημη κατάσταση. Ήταν ένας άνθρωπος αγέλαστος. Μάλλον με τον κόσμο και τα λοιπά. Αλλά το κορίτσι το βλέπαμε στο μπαλκόνι που καθόταν. Ήταν ένα πάρα πολύ χαμογελαστό κοριτσάκι, ωραίο κοριτσάκι. Ο 69χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για να νοσηλευτεί. Όλοι οι γείτονες της 42χρονης γυναίκας μιλούν για μια γλυκύτατη κοπέλα που ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Γλυκύτατο πλάσμα, δεν δημιουργούσε πρόβλημα κανένα, ούτε ακουγόταν φασαρίες, προβλήματα. Ήταν μια χαρά, ήσυχα. Για το τραγικό περιστατικό έχει αρχίσει ήδη προανάκριση από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε θέμα. Ο εφιάλτης για τη Γάζα και τον αθώο άμαχο πληθυσμό συνεχίζεται, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τις γεμάτες από κόσμο γειτονιές. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να διαχειριστούν πλέον τους τραυματίες που φτάνουν ανά δεκάδες, ενώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με τα καύσιμα στις γεννήτριες που τελειώνουν. Ο Ισραηλινός στρατός ετοιμοπόλεμος αναμένει την εντολή για να εισβάλλει στη Γάζα, έχοντας το στόχαστρο τους τρομοκράτες της Χαμάς. Τρομάζει το τηλεφώνημα ενός τρομοκράτη προς τον πατέρα του, στον οποίο υπερηφανεύεται για το πόσους ανθρώπους σκότωσε στην επίθεση σε Κιμπούτς στις 7 Οκτώβρη. Άλλη μία νύχτα βίας στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί πύραυλοι χτύπησαν γειτονιές σε Τζαμπάλια και Χαν Γιουνίς με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο θάνατος και η καταστροφή. Αυτή η γυναίκα είναι εγκλωβισμένη κάτω από τα χαλάσματα του σπιτιού της. Εκλυπαρεί για βοήθεια. Τραυματίες φτάνουν ο ένας μετά τον άλλο στα νοσοκομεία της Γάζας. Οι γιατροί είναι σε απόγνωση.
And we've just run out of almost everything. Yesterday, a lot of the times we had very little electricity. And the killing continues. Αυτός ο χειρουργός από τους γιατρούς χωρίς σύνορα περιγράφει με τον πιο γλαφυρό τρόπο πώς ακροτηρίασε το πόδι ενός 13χρονου αγοριού μπροστά στα μάτια της μάνας του και της αδελφής του. Our OT was full, so we start to operate the urgent cases in the land in the corridor. Can see this the other guy, he's the anesthesia, try to let his mouth open to prevent him from strangulation. So we amputate him in face to his mother and his sister because there is no space and the sister is waiting for another operation. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες λέει πως τα νοσοκομεία της Γάζας θα κλείσουν ακόμα και τις επόμενες ώρες εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων. Το Ισραήλ πάντως δεν πτωείται. Σε ένα σπάνιο ντοκουμέντο του BBC, μια γυναίκα καταργέται και τη Χαμάς για το χαμό των δικών της. Σχεδόν 2.500 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 17 ημέρες στη Γάζα. Οι νεκροί Παλαιστίνοι πλησιάζουν τις 6.000. Ο Ισραηλινός στρατός είναι με το δάκτυλο στη σκανδάλη, έτοιμος να εξαπολύσει τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός παρουσιάζει τηλεφώνημα εξτρεμιστή της Χαμάς στον πατέρα του το Σάββατο 7 Οκτωβρίου. Του μιλά μέσα από ένα κιμπούτς την ώρα της επίθεσης. Ο διάλογος με τον πατέρα του σοκάρει. أنا قاعد أكلمك من جوبا بسيم افتح الواتس تبع قل له وام شوف كيف قتله شوف كيف قتلك فيدي يابا ابنك قتل يهود هاي دخل بسيم يابا الله أكبر ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يابا ربنا يحميك يابا قاعد أكلمك من جوال يهودية قتلتها وقتلت جوزها. Σε αυτές τις εικόνες διακρίνονται οι καταστροφές που προκλήθηκαν από πύραυλο της Χαμάς σε εβραϊκό οικισμό στη Δυτική Όχθη. Αλλάζουμε τώρα θέμα, πηγαίνουμε στο θέμα που σας είπα λίγο νωρίτερα. Συνδεόμαστε με την κυρία Ρόζα Ρούσου, ιδρυτικό μέλος και εθελόντρια στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. Καλησπέρα κυρία Ρούσου. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας πείτε, να μας μιλήσετε για τα άλογα του Πεταλά. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει χρονίσει, αλλά παρόλα αυτά, αντί να δίνετε μία λύση, τουναντίον επιδεινώνεται. Θέλετε να μας πείτε περί τίνος πρόκειται, πού βρίσκονται αυτά τα άλογα που είναι η μεγαλύτερη άγρια αγέλη στην Ευρώπη? Δεν γνωρίζω αν είναι η μεγαλύτερη άγρια αγέλη, σίγουρα όμως υπάρχουν πολλές ανάλογες αγέλες και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία μέρημνα από την πολιτεία για το πού αυτά τα ζώα όταν τους πάρουν το σπίτι τους, γιατί από ό,τι λένε υπάρχουν κάποιες εργασίες πλέον πάνω στα βουνά, κάποιες κατασκευές και έτσι αυτά τα ζώα αναγκάζονται να κατέβουν είτε για τα φαγητό είτε για νερό. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και αφορά κάθε αγέλη και κάθε άγρια ζωή, δεν είναι μόνο τα άλογα. Βλέπουμε ότι και με τις φωτιές έχουμε δει αρκούδες, έχουμε δει αλεπουδάκια. Θα πρέπει να υπάρξει μία μέρημνα στην πολιτική προστασία και για αυτά τα ζώα. Άρα δηλαδή να πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι αυτά τα άλογα κινούνται σε μία μεγάλη έκταση, σε χιλιάδες στρέμματα, στην περιοχή βόρεια του Αγρινίου. Παρακαλώ λίγο να διορθωθεί ο ήχος μου, γιατί ακούω τον ήχο από το κοντρόλ, παρακαλώ. Λοιπόν, κινούνται λοιπόν τα άλογα αυτά σε μία τεράστια έκταση, χιλιάδων στρεμμάτων, είναι άγρια, δεν πιάνονται. Επειδή ο ανθρώπινος παράγοντας πήγε στα μέρη, στα εδάφη τους, προκειμένου να κάνει ανεμογεννήτριες, αν δεν κάνω λάθος, τις βλέπει κανείς και από τον δρόμο όταν περνά και ταξιδεύει, τα άλογα αυτά κατεβαίνουν στα παιδινά για να βρουν να τραφούν και να πιούν νερό, με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά ατυχήματα, δυστυχήματα μάλλον γίνονται, κυρία Ρούσου. Κινδυνεύουν και οι άνθρωποι. Θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα, γιατί και τα ίδια κινδυνεύουν και οι άνθρωποι κινδυνεύουν και περιουσίες κινδυνεύουν. Διότι αυτά ψάχνουν φαγητό. Το μόνο που κάνουν ψάχνουν για φαγητό. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο, όπως το είχαμε προβάλει μέσα από το σωματείο, τα μικρά ζώα που είναι λίγο πιο διαχειρίσιμα το να τα εχμαλωτήσεις, τα δένουν από τα πόδια και από το κεφάλι με σκοινιά για κάποιες μέρες, ούτως ώστε αργότερα να πάνε να τα πάρουν είτε για πώληση, για οποιοδήποτε σκοπό. Άρα εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα που αφορά κάθε άγρια ζωή, αφού πια ακυρώνουμε το σπίτι τους. Να πούμε δηλαδή ότι είναι και στο έλεος των λαθροκυνηγών, αυτό μας λέτε. Εννοείται. Του λαθρεμπορίου. Βέβαια, βέβαια.
Και υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει καμία μέρημνα και για το τι εννοούμε εμπόριο υποειδών στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε να τα καταγράφουμε. Κυρία Ρούσου, εσείς που τα ξέρετε εκ των έσω, θέλω να μας διαφωτίσετε. Δηλαδή να μας πείτε τα πράγματα όπως έχουν, όσο έχουν, ακόμα και αν ακούγονται και είναι σκληρά. Να πούμε δηλαδή ότι αυτά τα άλογα πηγαίνουν λαθρέμποροι, τα κυνηγούν, προκειμένου να τα θανατώσουν, να τα σκοτώσουν, να τα πουλήσουν στην Ιταλία για τροφή, για να γίνουν κονσέρβες. Δεν χρειάζεται να περάσουν τώρα καράβια και να έχουν τέτοιο πρόβλημα πάνω σύνορα, που είναι και πολύ πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται να μπουν τώρα στα καράβια. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε και την άγρια ζωή, εφόσον θέλουμε να υπάρχει, αλλά να προστατεύσουμε και τις κοινωνίες, ούτως ώστε κανένας να μην κινδυνεύει. Και εδώ θέλω να σας πω, γιατί σας είχα πει ότι αν γίνει κάτι θα σας ενημερώσω. Για πρώτη φορά είχαμε μία ανταπόκριση από αυτή την κυβέρνηση και είχαμε μία πολύ καλή συνάντηση με τον κύριο Βορύδη. Η οποία συνάντηση αυτή ποιο ήταν το περιεχόμενό της, δηλαδή τι ήταν αυτό που είπατε και προς ποια κατεύθυνση. Για την προστασία των υποειδών ήταν σε πολύ θετική κατεύθυνση και θα υπάρξουν και άλλες. Για την προστασία των υποειδών να υπάρχει ξεκάθαρα η νομοθεσία για την προστασία των υποειδών. Να πούμε ότι όλοι οι ειδικοί που ασχολείστε με τα άλογα λέτε ότι είναι ευτύχημα που αυτά τα άλογα δεν έχουν ακόμα σκοτώσει ανθρώπους, και το λέμε υπό ποια έννοια. Υπήρξε περιστατικό στην Ιόνια Οδό που κατέβηκαν βράδυ κάτω 3 άλογα και υπήρξε αυτοκινητιστικό δυστύχημα με θύματα βέβαια τα άλογα, ευτυχώς όχι τους ανθρώπους. Αλλά αυτό μπορεί να μην αργεί να γίνει κιόλας, κυρία Ρούσου. Και βέβαια και είναι ένα τεράστιο θέμα, και αυτό όλο δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει ποτέ η πρόληψη. Αυτό όλο έπρεπε, όταν δημιουργήσανε, θέλουν να βάλουν παντού στα βουνά κάτι, θα έπρεπε να φροντίσουν να υπάρχει ένα σχεδιασμός για κάθε μορφή ζωής την οποία θα έκαναν να φύγει από το βουνό. Οπότε μας είπατε ότι είστε σε συζήτηση με τον Υπουργό προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί να μην βολιδοσκοπήσουμε δηλαδή αν είναι υπεύθυνος κάποιος δήμος εκεί πέρα ή η περιφέρεια. Όχι. Λέτε ότι αυτό πρέπει να γίνει από την κεντρική διοίκηση, από την κεντρική εξουσία. Αυτό είναι καθαρά πολιτική βούληση που δεν υπήρχε όταν βγήκε ο νόμος 4830, γιατί και τότε ζητήσαμε να υπάρχουν κάποια άρθρα μέσα σε αυτό το νόμο για τα υποειδή. Δεν υπήρξε τότε τέτοια βούληση. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και ευχαριστούμε και εσάς, γιατί το έχετε προβάλει πάρα πολύ το θέμα, και σίγουρα λέγοντάς το και δίνοντας το μέγεθος του προβλήματος αναγκάζει και τους ανθρώπους να δουν πόσο σημαντικό είναι. Για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν άρθρα για τα υποειδή και να υπάρξει μία μέρημνα για κάθε κατηγορία, έτσι, γιατί έχουμε πολλές κατηγορίες υποειδών στην Ελλάδα. Είναι και ζώα συντροφιάς, όχι μόνο. Επίσης, να βρούμε κάποια στιγμή σε αυτό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ποιοι έχουν πάρει λεφτά για να τα προστατεύσουν. Δεν υπάρχει, λέει, πουθενά αυτός ο ΚΑΔ, αυτός ο κωδικός. Ποιοι πήρανε λεφτά να τα προστατεύσουν. Λέτε δηλαδή ότι έχουν δοθεί κάποια κονδύλια, κάποια χρήματα σε συγκεκριμένους φορείς προκειμένου να είναι εκεί τέλος πάντων και να υποστηρίζουν λίγο την κατάσταση, να την οριοθετούν, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει γίνει κάτι. Δεν είναι ανάγκη να είναι φορέας, μπορεί να είναι και ιδιώτες. Δεν ανάγκη να είναι φορέας, μπορεί να είναι κάποια επαγγέλματα. Αυτά όλα να τα βάλουμε κάτω, να υπάρξει, εφόσον τα βουνά δεν είναι πια ελεύθερα, εφόσον ο χώρος τους δεν είναι πια ελεύθερος, να υπάρξει πρόγραμμα περιορισμού της αναπαραγωγής τους. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο, δεν είναι δικά μας, είναι πρωτόκολλα διεθνή. Πολύ απλά να τα κάνουμε κι εμείς. Να τα εφαρμόσουμε κι εμείς, λέτε. Ακριβώς. Το θίξαμε σήμερα, το αναφέρουμε σήμερα το θέμα, γιατί πέρα από το πρόσφατο δυστύχημα με το νεκρό άλογο στο Καστράκι, να πούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο όχι απλά έχει χρονίσει, είναι από εκείνα τα θέματα που η πολιτεία και όλες οι κυβερνήσεις έχουν σηκώσει το χαλί, κυρία Ρούσου, και το έχουν βάλει κάτω από το χαλάκι. Τη σκόνη κάτω από το χαλί. Ακριβώς. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Είδαμε μια πολύ θετική ανταπόκριση και εμείς θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλύτερο δρόμο από εκείνο το κλειστή εντελώς πόρτα που είχαμε πριν από ένα μήνα. Λέτε λοιπόν ότι η πόρτα έχει ανοίξει. Είναι κάπως, μια χαραμάδα έστω. Είναι λοιπόν προς τη σωστή, προς την καλή κατεύθυνση, λέτε, υπό την έννοια της προστασίας των αλόγων.
τουλάχιστον να μας ακούσουν. Ξέρουν όταν λένε προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί εμείς θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Μπορεί να πάνε και άλλοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Τουλάχιστον να μας ακούσουν. Αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα που δεν ακούγανε ήταν τραγικό. Άρα λέτε τώρα κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Ακριβώς. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσεις λοιπόν με τους αρμόδιους φορείς, με τον Υπουργό, τον κύριο Βορύδη που μας αναφέρατε και ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον. Οπότε να λυθεί το θέμα, το πρόβλημα και για τα ζώα, γιατί χρειάζονται προστασία και ας είναι άγρια και ας είναι ελεύθερα ανεπιτήρητα. Χρειάζονται προστασία από εμάς, από τον ανθρώπινο παράγοντα. Εκεί είναι το θέμα όλο. Χρειάζεται προστασία και να αναρωτηθούμε σαν κοινωνία αν θέλουμε να έχουμε άγρια ζωή, γιατί βλέπω ότι μάλλον δεν θέλουμε να έχουμε. Επιβάλλεται όμως, κυρία Ρούσου, γιατί όταν διαταράσσεται η αλυσίδα της φύσης, τότε πάμε κι εμείς, να το πω έτσι, κατά διαβόλου. Προς εξαφάνιση οδεύουμε κι εμείς. Απλά πρέπει να προστατεύονται όλες οι κοινωνίες, και των ζώων και των ανθρώπων και όλες. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να ζήσουμε σε αρμονία. Έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρούσου. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Πάμε στην πολιτική ζωή του τόπου. Σε κατάσταση αποσύνθεσης, δίχως γυρισμό, φαίνεται ότι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο εμφύλιος ανάμεσα στους προεδρικούς και την εσωκομματική αντιπολίτευση μένεται για τα καλά. Ο Νίκος Φίλης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει να μετατρέψει την παράταξη σε δημοκρατικό κόμμα Biden και ότι εξαπάτησε κόσμο. Ενώ η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Αλέξης Χαρίτσης με κοινή τους δήλωση ζητούν να σταματήσει ο κατήφορος. Μήνυμα ενότητας μετά το κύμα διαγραφών σε κλίμα ακραίας πόλωσης στέλνουν οι γραμματείς του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας να παραμεριστούν τα εγώ για χάρη του συλλογικού εμείς. Γιατί οι διαφωνίες, οι αντιπαραθέσεις, οι διαφορετικές πολιτικές εκτιμήσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στη σύνθεση και όχι στη διάλυση. Και φυσικά ο χώρος για την κατάθεση απόψεων και τον διάλογο είναι τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Να σταματήσει ο κατήφορος ζητούν με κοινή τους δήλωση η Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Αλέξης Χαρίτσης, παίρνοντας αποστάσεις και από τις διαγραφές Κασελάκη, αλλά και από τις απόψεις της Ομπρέλας. Οι πολιτικές διαφωνίες είναι υπαρκτές. Γι' αυτό άλλωστε έχει ήδη προσδιοριστεί η διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου, το οποίο θα πρέπει πια να επισπευστεί. Η πορεία μας όμως μέχρι αυτό θα πρέπει να διανυθεί με σεβασμό στις προγραμματικές μας θέσεις και στο καταστατικό που ορίζει σαφώς τους κανόνες της λειτουργίας μας. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται από λογικές εσωτερικού εχθρού και πρακτικές εκαθαρίσεων. Την ίδια ώρα η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει οριακή με τα στρατόπεδα των προεδρικών και της εσωτερικής αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν ακατάπαυστα πυρά. Στην πρώτη γραμμή, τα στελέχη που παραπέμφθηκαν για διαγραφή. Το σχέδιο το οποίο εκτελήσατε αυτή τη στιγμή εκ μέρους του κυρίου Κασελάκη είναι η μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοκρατικό κόμμα Biden. Το έχει πει ο ίδιος. Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγει από το χώρο της αριστεράς. Όταν επί δύο μήνες η μόνη πολιτική παρουσία του Κασελάκη είναι η προσωπική του ζωή, αυτό κανένα τίποτα άλλο. Συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ότι έθεσαν τον εαυτό τους εκτός κόμματος, σχολιάζει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εξάντλησε κάθε περιθώριο καλοπροαίρετου διαλόγου ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Κασελάκης, με όλους τους κυρίους, οι οποίοι τώρα οι ίδιοι έθεσαν αυτούς εκτός κόμματος. Δεν σέβονται ούτε την ετοιμιγορία του κόσμου που ψήφισε, αλλά πολύ περισσότερο δεν σέβονται το ίδιο το καταστατικό του κόμματος, που λέει εκλογή από τη βάση. Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα, τόνισε ο Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος μίλησε ξανά για δημιουργία νέου φορέα με επικεφαλής άνθρωπο της αριστεράς, χωρίς να αναφέρει ονόματα. Καλό θα είναι να είναι ένας άνθρωπος της αριστεράς, που όλο αυτό το χρονικό διάστημα και για τους δικούς του λόγους, ιδεολογικο-πολιτικο-κοινωνικούς. Ήτανε απ' έξω. Έχω στο μυαλό μου, αλλά πάντα... Ποιον έχετε στο μυαλό σου? Τώρα, άμα δεν πάω να κουβεντιάσω μαζί τους, θα λέω ονόματα από την τηλεόραση. Αυτό το πράγμα πρέπει να καλύψει ένα κενό που αφήνει πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν εγώ τώρα πω τον τίτλο ενός κόμματος, δεν μπορεί το βράδυ να διαμαρτύρομαι, άρα παραπευθώ στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αν θα φύγω εγώ και άλλοι τρεις, δεν συνιστά διάσπαση για το ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτηση Κασελάκη ζητούν ο Θοδωρής Δρίτσας αλλά και το στέλεχος του κόμματος Τάκης Κατσαρός. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη δημοκρατική διέξοδο στο διαγραφόμενο αδιέξοδο από το να συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης το κακό που ήδη έχει κάνει με τις επιλογές του και τα προσωπικά σχέδιά του και να πάρει τη γενναία απόφαση να θέσει αυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να ιδρύσει ένα νέο κόμμα όπως το θέλει. Άνοδος της ασημαντότητας που ψάχνει έναν τρόπο να επιβεβαιωθεί. Καταφερόμενος εναντίον σημαντικών στελεχών. Η μόνη λύση στο αδιέξοδο είναι να διευκολύνει και να υποβάλει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την παρέτηση. Τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν με κείμενό τους 117 μέλη και φίλοι του κόμματος από την Κρήτη, ανάμεσά τους οι Γιώργος Σταθάκης και Ανδρέας Ξανθός.
Ο Στέφανος Κασελάκης δηλώνει με έπαρση ότι μόνο αυτός μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη, χωρίς όμως να είναι ορατές οι διαχωριστικές γραμμές. Την Πέμπτη συνεδριάζει εκτάκτως το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Στέφανο Κασελάκη. Για πρώτη φορά στα χρονικά, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα η κυρία Γεωργία Αδηλίνη ζητά να αρθεί η ασυλία όλη τη κοινοβουλευτική ομάδα κόμματο και συγκεκριμένα των Σπαρτιατών, εξαιρώντα τον πρόεδρο τη παράταξη Βασίλη Στίνγκα, προκειμένου να εξεταστούν ω ύποπτοι για εξαπάτηση εκλογέων στι πρόσφατε βουλευτικέ εκλογέ. Η συγκεκριμένη κίνηση αιτιολογείται στο εισαγγελικό έγγραφο με αποδέκτη τον πρόεδρο τη Βουλή, όπου αναφέρεται ότι 11 βουλευτέ, ενώ υποστήριζαν ότι ανήκαν στο κόμμα Σπαρτιάτε, στην πραγματικότητα είχαν τη στήριξη και την απόλυτη καθοδήγηση του Ηλία Κασιδιάρη από το κελί της φυλακής όπου βρίσκεται. Η κίνηση αυτή πρόκειται να εξεταστεί από τη Βουλή και προβλέπεται να δρομολογήσει σοβαρές θεσμικές διαδικασίες. Έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος φυσικός, πρίτανης και πρώην Ευρωβουλευτής Γιώργος Γραμματικάκης, σε ηλικία 84 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στη γενέτειρά του, από όπου ξεκίνησε και τελικά κατέληξε. Η κόμη της Βερενίκης είναι το πιο γνωστό συγγραφικό του έργο, ενώ η επιστημοσύνη του τον οδήγησε μέχρι τα έδρανα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, όπου ήταν επισκέπτης καθηγητής. Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν ευγενή σοφό. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από μια ομιλία του προδεκαετίας, όταν μιλούσε για την έξοδο που επιθυμούσε. Η δική μου επιθυμία είναι ταπεινή. Η επιθυμία μου είναι να εξέλθω του exit. Να εξέλθω από αυτό που είναι σήμερα η πατρίδα, από τα όσα ζούμε καθημερινά και τα όσα προϊονίζεται το μέλλον. Να εξέλθω του exit. Η πολιτική και τα καμώματά τους μου προκαλούν αποστροφή. Αλλάζουμε θέμα, έτσι είναι η ζωή, από τη λύπη στη χαρά και από τη χαρά στη λύπη. Η Μάντισα και συγκεκριμένα η Μαρίνα Σάτι πάει Eurovision και όλοι όσοι γνωρίζουν την καλλιτέχνητα και τα πολλά ταλέντα της τρέφουν ελπίδες για διάκριση. Φέτος κλείνουν και όλες 50 χρόνια από όταν η χώρα μας πρώτο εμφανίστηκε στο διαγωνισμό. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από τη Μαρίνα Σάτι και τη Μάντισα της, ένα τραγούδι με υπηρώτικο άρωμα που έχει σπάσει όλα τα κοντέρ στο YouTube. Μου πει Μάντισα πως αν ήθελα μια ζωή να σε αγγίζω, στην κακοκαιρία και στη μονασιά, αν ποτέ να μη λυγίζω, στην κακοκαιρία και στη μονασιά, αν ποτέ να μη λυγίζω. Πάμε τώρα να δούμε την κυρία Φράγκου. Καλησπέρα, κυρία Φράγκου. Καλησπέρα και από μένα. Αγγελική Φράγκου, λοιπόν, ηθοποιός, η οποία, λοιπόν, φέρνει, αναβιώνει την Αντιγόνη Μεταξά, τη Θεία Λένα, το γνωστό, λοιπόν, χαρακτήρα που έρχεται από το παρελθόν, από τα παλιά. Τον φέρνετε, λοιπόν, στο σήμερα και του δίνετε άλλη ανάσα και ζωή. Ακριβώς αυτό. Είναι μία πρωτοβουλία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πηγαίνουμε και μία ιδέα του κύριου Νίκου Διαμαντή και πηγαίνουμε την Θεία Λένα, την αναπαριστούμε και την πηγαίνουμε στα νοσοκομεία φέτος, στις παιδιατρικές κλινικές του Πειραιά, στα ειδικά σχολεία και σε διάφορα ιδρύματα του Πειραιά. Κυρία Φράγκου, βλέπουμε τώρα, σας έχω πετύχει να πω στην πρόβα, γιατί σήμερα κάνετε πρεμιέρα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, μόλις ολοκληρώσαμε την πρόβα Generale και μας έχετε πετύχει σε στιγμή που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για την πρώτη μας παράσταση. Την οποία, κυρία Φράγκου, πού θα τη δώσετε? Έχουμε τη χαρά να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από το Χατζικυριάκιο Ίδρυμα στο Πειραιά, όπου θα σας υποδεχθούν τα παιδιά που είναι εκεί και όλοι οι γονείς με μεγάλη χαρά και ανακούφιση. Ακριβώς. Ναι. Είναι μία παράσταση, αυτή την παράσταση την αποκαλώ η παράσταση της καρδιάς μας. Να πάρουμε όμως λίγο έτσι γεύση, μυρωδιά, ευωδιά από παρελθόν και από την Αντιγόνη Μεταξά που έβαλε τα θέμελα. Ήταν παιδαγωγός, παρουσίαζε ραδιοφωνικές εκπομπές με παραμύθια, εξιστορούσε παραμύθια.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα στιγμιότυπο. Βεβαίως. Καλησπέρα σας παιδιά μου, είναι η Θεία Λένα εδώ. Να σας πει ένα παραμύθι, όμορφο και χαροπό. Μια φορά και έναν καιρό, στα χρόνια των παραμυθιών, ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και είχαν κόρη τους την πιο όμορφη βασιλοπούλα του κόσμου. Και δεν ήταν οπότε, μόνο κυρία όμορφη, Φράγκου, μα ήταν και καλή και ευγενικιά. Τη Θεία Λένα τη φέρνετε λοιπόν κοντά σε όλους, κοντά στα παιδιά που σας έχουν ανάγκη, γιατί τα παραμύθια, τι είναι τα παραμύθια, είναι παρηγοριά. Είναι παρηγοριά, ακριβώς, γιατί λέγεται ότι η λέξη παραμύθι κατάγεται από, ετυμολογικά από το ρήμα παραμυθέομαι, που σημαίνει ανακουφίζω και παρηγορώ. Έτσι λοιπόν και εσείς πηγαίνετε κοντά στα παιδιά που υποφέρουν, που νοσούν, που έχουν έτσι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις και τους παίρνετε, βλέπουμε και φωτογραφίες, έχουμε και φωτογραφίες να τις δούμε παρακαλώ, γιατί η δράση αυτή κυρία Φράγκου να πούμε ότι έχει ξεκινήσει από το 2018. Ακριβώς, ξεκίνησε το 2018 με μια πρωταβουλία του κύριου Νίκου Διαμαντή, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, και τότε επισκεφθήκαμε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής και είναι γεγονός ότι... Να δούμε ότι παρακαλώ, συγγνώμη κύριε Φράγκου, να δούμε ναι. και τις φωτογραφίες που μας έχετε, που μου έχετε στείλει από τα νοσοκομεία όπου τα παιδιά συμμετέχουν, σας καλοδέχονται και συμμετέχουν και ρουφούν κάθε τι, κάθε γνώση και κάθε συναίσθημα που τους δίνετε. Αυτό που προσπαθούμε και βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις να συμβεί όταν είμαστε μέσα στα νοσοκομεία, κοντά στα παιδιά, γιατί είναι γεγονός ότι τα συναντάμε σε μια πολύ ιδιαίτερη και ευαίσθητη στιγμή της ζωής τους. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν πυρήνα χαράς, έναν πυρήνα ανακούφισης, ώστε όταν εμείς φύγουμε από εκεί, όλοι να μπορούμε να επιστρέφουμε ξανά σε αυτό και να λαμβάνουμε παρηγοριά. Είναι γεγονός ότι έχουμε ζήσει πολύ συγκινητικές στιγμές κοντά στα παιδιά, πολύ τρυφερές στιγμές, επειδή πηγαίναμε σε παιδιατρικές κλινικές με χρόνια νοσήματα, δημιουργούσαμε σχέσεις με τα παιδιά και φτάσαμε σε ένα σημείο που περιμέναμε ο ένας τον άλλον, να δούμε ο ένας τον άλλον. Και έχουμε ακούσει πολύ τρυφερά... Ανυπομονούσατε δηλαδή για αυτή τη μεταξύ σας την παραμυθένια επικοινωνία. Ακριβώς, γιατί είχαμε περιστατικά που το παιδί ήταν, νοσηλευόταν για 8 μήνες, παράδειγμα. Δηλαδή και εμείς το συναντούσαμε κάθε φορά. Έχουμε ακούσει πολύ τρυφερά λόγια. Όπως θέλετε, παράδειγμα... κυρία Φράγκου, να τα μοιραστείτε μαζί μας, να μας πείτε έτσι μια κουβέντα, ένα συνέστημα που σας μετέδωσε ένα παιδί το οποίο κρατάτε στην καρδιά σας σαν θησαυρό. Μια από τις αγαπημένες μου φράσεις είναι ότι σε μια παιδιατρική κλινική δεν θα αναφέρω τα ονόματα. Όχι, ασφαλώς δεν θέλουμε, προς Θεού. Ήτανε τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ντυμένα με τις πιτζαμούλες τους. Οπότε κάθε φορά που υπήρχε η παράσταση, το ξέρανε και μια φορά μια μικρή ασθενής ήρθε και μου είπε, να ξέρεις, κάθε φορά που έρχεσαι, εγώ βάζω το καλό μου φόρεμα για να έρθω να σε δω. Πολύ συγκινητικό, κυρία Φράγκου, πολύ συγκινητικό αυτό. Πώς θα το πω, νιώθω πολύ τυχερή με αυτές τις παραστάσεις που έχω αυτή την τύχη να βρίσκομαι με τα παιδιά αυτά σε αυτή τη στιγμή της ζωής τους και ελπίζω να λαμβάνουν ανακούφιση και παρακίνηση. Αυτό πάντως που μας περιγράψατε, αυτό που μας είπατε, αμέσως δηλώνει ότι εξιτάρετε τη φαντασία τους, που η φαντασία χρειάζεται, γιατί μέσω της φαντασίας δραπετεύουμε, ξεφεύγουμε, ταξιδεύουμε και αυτά τα παιδιά ειδικά το έχουν ανάγκη αυτό. Να βγουν από τους 4 τοίχους του νοσοκομείου και να ταξιδέψουν αλλού, σε άλλες πολιτείες, σε λιβάδια ανθυρά. Ακριβώς, γιατί όπως μας λέγανε και οι γονείς των παιδιών μας λέγανε ευτυχώς που έρχεστε, γιατί μέσα στο νοσοκομείο δεν έχουμε πώς να απασχολήσουμε τα παιδιά και δεν περνάει η ώρα. Οπότε σας περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς. Να πούμε ότι αυτό το θεατρικό... Και εγώ τα περιμένω πώς και πώς. Είμαι και εγώ εξίσου χαρούμενη που θα πάω. Αυτό είναι φανταστικό, είναι σπουδαίο που μας λέτε. Να πούμε ότι κάθε θεατρικό δρόμενο είναι διάρκειας μιας ώρας.
Ακριβώς. Αυτό που έχουμε κάνει, προσπαθήσαμε να αναπαραστήσουμε τη ραδιοφωνική στιγμή της θείας Λένας, γιατί η θεία Λένα αυτό που έκανε ήταν ότι έπαιρνε τα παραμύθια, εκείνη κρατούσε το αφηγηματικό μέρος, καλούσε ηθοποιούς για να κάνουν τους ρόλους του παραμυθιού και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή της μουσικής στην παράσταση. Έτσι ακριβώς κάναμε και εμείς. Αναπαραστήσαμε πλήρως τη ραδιοφωνική στιγμή με την τεχνική της θείας Λένας και βάλαμε τις δυνάμεις μας να αναπαραστήσουμε και τη φυσιογνωμία της. Το χτένισμά της, τα... Το έχετε πετύχει, κυρία Φράγκου, το πετύχατε. Εγώ δηλαδή που έκανα έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν, το συνέκρινα με εσάς σήμερα με τη σύγχρονη θεία Λένα. Το πετύχατε και εδώ βλέπουμε και το κολλάζ που μου στείλατε, που κάναν τα παιδιά. Το πριν, ναι, και το τώρα. Αυτό ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή στην πορεία της θείας Λένας. Είχαμε πάει στο ειδικό σχολείο Πειραιά και τα παιδιά μας έφτιαξαν ένα κολλάζ που αυτό που λέτε, το χώρισαν στη μέση και ήταν το παρελθόν και το σήμερα. Ήταν πολύ εξαιρετικό, πολύ, πολύ όμορφο. Λοιπόν, να σας ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία για σήμερα, για την πρεμιέρα. Να φέρετε όλη τη χρονιά, γιατί η δράση είναι για όλη τη χρονιά. Ακριβώς. Να φέρετε χαρά στα παιδιά, ανακούφιση, να τους τροφοδοτήσετε τις δυνάμεις και των παιδιών και των γονέων και των κηδεμόνων τους. Να πούμε ότι είστε η σύγχρονη θεία Λένα, λοιπόν. Και να θυμόμαστε πάντα και την Αντιγόνη Μεταξά που έστρωσε, ναι, το δρόμο και έβαλε τα θέμελα. Ακριβώς. Και είναι μεγάλη τιμή που έχω τη χαρά να υποδίω με ένα αληθινό πρόσωπο. Γιατί ήταν αληθινό πρόσωπο. Βέβαια. Υπακτό. Με μεγάλη ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φράγκου. Καλή πρεμιέρα σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε. Και εγώ. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική.